Ένα βήμα πριν τη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων βρίσκεται ο περιφερειακός δρόμος της Ναυπάκτου. Πρόκειται για ένα θέμα που μας έχει απασχολήσει πολλές φορές και το έχει αναδείξει η τηλεόραση του Λεπάντο. Δυστυχώς όμως μέχρι και σήμερα δεν έχει γίνει καμία σημαντική παρέμβαση παρά μόνο επιδιορθωτικές κινήσεις που δεν έδωσαν τέλος στην επικινδυνότητα. Απαράδεκτη εμφανίζεται εικόνα στον περιφερειακό δρόμο της Ναυπάκτου στην είσοδο στον Πλατανίτη. Όπως μπορείτε και εσείς να δείτε πίσω μου, ο δρόμος έχει καταστραφεί σχεδόν όλος χερός. Με αποτέλεσμα, οι άνδρες της τροχέας Ναυπάκτου να βρίσκονται επιποδός και να ενημερώνουν τους διερχόμενους οδηγούς μέσω του περιφερειακού για την επικινδυνότητα του σημείου. Αυτή η κατάσταση επικρατεί εδώ και τρεις ημέρες, με τους αρμόδιους να προσπαθούν να βρουν μια λύση. Δύο είναι οι προκρατέστερες προτάσεις που έχουν τεθεί στο τραπέζι των διαβουλεύσεων. Η πρώτη, να κλείσει ο περιφερειακός δρόμος και η κίνηση να διοχετεύεται μέσω της Εθνικής Οδού Αντιρρίου Ναυπάκτου και στο ύψος της Λαγκαδούλας να κατευθύνονται μέσω της Θέρμου και πάλι στον περιφερειακό. Η δεύτερη λύση είναι να γίνει η επισκευή του οδοστρώματος με την κίνηση εκπεριτροπής. Το πρόβλημα ξεκινά από την κατασκευή του δρόμου και μετά την ολοκλήρωση και την παράδοση του στην κυκλοφορία έχει ενταθεί σε σημείο μάλιστα να έχουν χάσει τη ζωή τους πατέρας και γιος στις 3 Ιουλίου του 2010, όταν το όχημα στο οποίο επέβαιναν χτύπησε πάνω σε ένα από τα σαμάρια που δημιουργήθηκαν από την καθίζηση, εξετράπη τις πορείες του και κινητοποιήθηκε στο αντίθετο ρεύμα της κυκλοφορίας. Λόγω της διάβρωσης του εδάφους, ολόκληρος ο δρόμος υποχωρεί, ενώ σε κάποια σημεία οι υψομετρικές διαφορές κάνουν την οδήγηση επικίνδυνη. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, αυτές οι διαφορές στο οδόστρωμα έχουν καταστήσει την οδήγηση σε επικίνδυνο σπορ και για το λόγο αυτό η τροχιά Ναυπάκτου καθ' όλη τη διάρκεια του τριημέρου βρισκόταν στο σημείο έτσι ώστε να ενημερώνει τους διερχόμενους οδηγούς και την επικινδυνότητα. Δυστυχώς, τα μπαλώματα και η τοποθέτηση σημάτων δεν έδωσαν την λύση και τώρα που η κατάσταση έφτασε στο προχώρητο, οι υπεύθυνοι συζητούν δύο προτάσεις. Η πρώτη μιλά για διακοπή της κυκλοφορίας από το επικίνδυνο αυτό σημείο. Η κίνηση των βαρέων οχημάτων θα γίνεται μέσω της Εθνικής Οδού Αντιρρίου Ναυπάκτου και στην είσοδο της πόλης και συγκεκριμένα στη διασταύρωση της Λαγκαδούλας, οι οδηγοί θα ακολουθούν την οδό Θέρμου και μέσω αυτής θα κατευθύνονται στον κόμβο του περιφερειακού με την οδό Θέρμου και στη συνέχεια θα ακολουθούν και πάλι τον περιφερειακό δρόμο. Με την εφαρμογή της πρότασης αυτής όμως επιφορτίζεται με κίνηση ένας δρόμος που ήδη έχει πολλά προβλήματα με το οδόστρωμά του, με την σήμανση και με την διαγράμμιση. Επίσης, καθ' όλη τη διαδρομή ο επαρχιακός δρόμος Ναυπάκτου Θέρμου συναντά σπίτια, οικισμούς και δύο μεγάλα συγκροτήματα εργατικών κατοικιών. Όπως καταλαβαίνει κανείς, με τις νταλίκες και με όλη την κίνηση να γίνεται από το συγκεκριμένο δρόμο, θα υπάρχουν σοβαρά προβλήματα με τους μόνιμους κατοίκους. Η άλλη πρόταση έχει να κάνει με την επισκευή του οδοστρώματος και την κίνηση να γίνεται εκ περιτροπής. Αυτό το σενάριο είναι αρκετά δύσκολο να υλοποιηθεί, καθώς το πλάτος του οδοστρώματος στο σημείο εκείνο δεν θα επιτρέπει στα συνεργεία να εργάζονται και να γίνεται συγχρόνως και η κίνηση των οχημάτων. Εν αναμονή της τελικής απόφασης των αρμοδίων υπηρεσιών με την τροχέα, ωστόσο, να έχει ζητήσει ήδη την προμήθεια πινακίδων για την ενημέρωση των διερχόμενων οδηγών. Για άλλη μια φορά, αποδεικνύονται τα αντανακλαστικά της πολιτείας που είναι αρκετά αργά. Να θυμίσουμε πως η τροχιά Ναυπάκτου εδώ και 1,5 χρόνο έχει ενημερώσει όλες τις υπηρεσίες για την κατάσταση που επικρατεί στον περιφερειακό της Ναυπάκτου, χωρίς ωστόσο να έχει πάρει καμία απάντηση. Σήμερα, που ο κόμπος έφτασε στο χτένι, οι διευθυντές των υπηρεσιών συνειδητοποίησαν την κρισιμότητα της κατάστασης.